Στα εργοτάξια του ΤΑΠ βρέθηκε κλιμάκιο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη του έργου. Τέσσερις αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι επισκέφθηκαν τα σημεία όπου εκτελούνται παράλληλες εργασίες κατασκευής του τμήματος του ΤΑΠ που διέρχεται από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΡου. Στείνονται οι σωληνώσεις αυτές που βλέπουμε να φτάνουν και με τα φορτηγά να οδηγούνται εκεί. Τοποθετούνται πάνω σε κάποιες ξύλινες κατασκευές, υπερυψωμένοι δηλαδή είναι πλέον η αγωγή. Έρχονται μέτωπο με μέτωπο και συγκολούνται. Εκεί λοιπόν παρατηρήσαμε στο πώς γίνεται αυτή η συγκόλληση. Έρχεται ουσιαστικά ένας θάλαμος θα το έλεγα, σαν ένα δωμάτιο είναι αυτό. Έρχεται, περνάει πάνω από τους δύο σωλήνες που βρίσκονται μέτωπο με μέτωπο, κατεβαίνει κάτω και ουσιαστικά το δάπεδό του είναι που ανοιγοκλίνει. Έρχεται και κλείνει και ο συγκολλητής μπαίνει μέσα και κάνει τη συγκόλληση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, βεβαίως από εκεί και πέρα αυτός ο θάλαμος προχωρά στην επόμενη συγκόλληση για να κάνει και έρχεται ο δεύτερος και στη σειρά τρίτος, δηλαδή δεν γίνεται μία συγκόλληση. Γίνονται τρεις συγκολλήσεις στη σειρά. Ο κάθε ένας συγκολλητής που περνάει και κάνει τη συγκόλληση, γιατί είναι ειδική, έτσι, είναι πιστοποιημένοι συγκολλητές, όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το έργο, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία το να γίνει σωστή η συγκόλληση. Αυτό που γίνεται λοιπόν να έρχεται ο δεύτερος θάλαμος, να γίνεται η δεύτερη συγκόλληση και ο τρίτος και στη σειρά να τελειώνει. Καθένας όμως από αυτούς βάζει τη σφραγίδα του. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, το έργο εξελίσσεται ήδη σε μήκος περίπου 30 χιλιόμετρων, ενώ η συνολική χιλιομετρική του κάλυψη εντός του νομού θα φτάσει τα 67. Ήδη οι αγρότες είχαν θερήσει, έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους για όλο αυτό το διάστημα και μας είπαν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα απολύτως, κανένας δεν έφερε αντίρρηση, γιατί πολύ απλά οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί είναι μεγάλες. Και βεβαίως δεν τους προξένησαν και ζημιά, γιατί θέρισαν τα χωράφια τους οι άνθρωποι και θα τα ξανασπείρουν. Ήδη αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι και μας αναφέρθηκε είναι ότι περίπου στα 30 χιλιόμετρα εκτείνεται όλες αυτές οι εργασίες που γίνονται και σας λέω γίνονται πάρα πολύ συγχρονισμένα, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, τους είδαμε εκεί επί τόπου. Μπορεί βεβαίως έτσι με μια εκτίμηση του Περιφερειάρχη να είναι και γύρω στους 700 που θα απασχοληθούν στο έργο. Η κυρία Δημούδη μίλησε επίσης για τα ωφέλη του έργου στον Εύρο και τις δυνατότητες που θα παρέχει το φυσικό αέριο στις επιχειρήσεις αλλά και στα σπίτια των πολιτών. Αυτό δε που θα έχουμε ως αποτέλεσμα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν διέρχεται απλά ο αγωγός. Ο αγωγός δεν θα διέλθει απλά από εδώ. Θα δώσει φυσικό αέριο και για οικιακή χρήση, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση βέβαια, στις πρωτεύουσες όπως ξέρετε των νομών, είναι ένα έργο που νομίζω ότι αυτό που προσπάθησε ο Περιφερειάρχης να κάνει είναι πραγματικά να εντάξει και επέμενε σε αυτό, δεν θα διέρχονται μόνο οι αγωγοί από εδώ, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθούν και για οικιακή χρήση. Οπότε αυτό νομίζω ότι το έχουμε πετύχει πέρα από την Ορεστιάδα, που στην πορεία μπορεί να ενταχθούν και άλλες πόλεις με το συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το έργο είναι μείζωνα σημασίας για την περιοχή μας, για όλη την περιφέρεια.